Είσαι καλά, παιδάκι, με τρόμαξες. Πρώτα βγαίνεις, μετά κλείνεις. Αυτός είναι ο τρόπος σου να με εκδικηθείς. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Η σκαλέτα της επόμενης εκπομπής μου. Η Κορίνα του δρόμου ασχολείται με απλούς ανθρώπους. Γιατί εκεί γράφει ότι θα κάνεις ρεπορτάζ για τη μόλυνση του Σαρονικού? Γιατί αυτό θα κάνω. Ρε κοριτσάκι μου. Ρε καρδούλα μου. Ωραία, για να μην λέμε πολλά. Όταν δεν σου δίνουν αυτό που αξίζεις, το διεκδικείς μόνος σου. Ωραία. Και τι σχέση έχει ο Σαρονικός κόλπος? Έχει μολυνθεί από κάτι τεχνοκράτες που πετούν τα σκουπίδια τους αυτών, χωρίς να υπολογίζουν αν τον πληγώνουν. Αυτό θα τελειώσει. Γιατί του Σαρονικού του αξίζουν τα καλύτερα. Ωραία. Να πούμε τότε στο Παπαγιαννάκη που είναι στα ντοκιμαντέρ να κάνει μια παρουσίαση. Εσύ τι θες και μπλέκεσαι με αυτά, μου λες? Έχεις άλλο κοινό, θες να μου τεινάξεις τη ζώνη στον αέρα? Δεν θέλω ούτε να σου τεινάξω τη ζώνη στον αέρα, ούτε να σε εκδικηθώ, ούτε τίποτα. Το κάνω για μένα και μόνο για μένα. Η Κορίνα του δρόμου. Τέλος! Είμαι πολύ καλή για να κάνω αυτή τη μαλακία. Και είμαι πολύ καλή και για σένα, αν θέλεις να ξέρεις. Γιατί εγώ δεν σου πουλήσα φούμαρα. Ούτε εγώ. Σου είπα κάτι πολύ απλό και το έχεις κάνει ολόκληρη ιστορία. Είπα μόνο ότι χρειάζεται να γνωριστούμε καλύτερα πριν να αρχίσουμε τις εξαγγελίες αιώνιας πίστης και αφοσίωσης. Πού είναι το παράλογο σε αυτό, ρε κοριτσάκι μου? Σε μένα είναι το παράλογο, εγώ, εδώ. Είναι χρόνια που φοβάμαι να δω αν αξίζω αυτό που ονειρεύομαι, αν αξίζω να μ' αγαπούν επειδή είμαι έτσι όπως είμαι, αν αξίζω να είμαι η δημοσιογράφος που θέλω να είμαι, αν αξίζω να είμαι εγώ. Αυτό κάνω. Θα κάνω λοιπόν την εκπομπή που θέλω εγώ. Και εσύ, βέβαια, μπορείς πάντα να με απολύσεις.